Πάνω από 3 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα θεωρούνται υπερεκπαιδευμένοι σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το 32% των Ελλήνων εργαζομένων έχουν καλύτερη εκπαίδευση από εκείνη που απαιτεί η θέση εργασίας τους. Η σχετική μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας είναι σχετικά υψηλό σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Αναντιστοιχία δεξιοτήτων σημαίνει το χάσμα μεταξύ του τι ζητάνε οι εργοδότες από τους εργαζόμενους και του τι είναι σε θέση εργαζόμενοι να παράσχουν με βάση τις δεξιότητές τους. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, στην Ελλάδα το 26,8% των εργαζομένων ανδρών και το 15% εργαζομένων γυναικών θεωρείται υπερεκπαιδευμένο. Την ίδια στιγμή, το 21,8% των εργαζομένων ανδρών και το 25,6% των εργαζομένων γυναικών στην Ελλάδα είναι υποεκπαιδευμένοι, δηλαδή έχουν εκπαίδευση κατώτερη εκείνης που απαιτεί η δουλειά τους. Βάζοντας κανείς το ζύγι τους υπερεκπαιδευμένους και τους υποεκπαιδευμένους εργαζόμενους άνδρες, στην Ελλάδα προκύπτει πως οι πρώτοι είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους δεύτερους. Συνεπώς υπάρχει ένα σημαντικό πλεόνασμα υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων ανδρών σε σχέση με τους υποεκπαιδευμένους.